Ό,τι θέλει είναι. Εγώ σας το έχω πει. Θέλω να το πουλήσω το σπίτι. Έλα πατέρα, πιάσε το χυμό σου. Γιατί? Γιατί σου χρειάζεται βιταμίνη C, τριγυρνάει η γρήπη των χείρων. Δεν θέλω χυμό. Να αρρωστήσω θέλω και να σας κολλήσω όλους. Νομίζω πως ο πατέρας έχει κατάθλιψη. Έτσι είναι όσοι κοντεύουν τα 100. Τους ξεχνάει ο Θεός εδώ κάτω να βασανίζουν τους άλλους. You can give me more and more and counting up the score. You can turn me upside down and inside on. Σιγά ρε θεία, φτιάφι, τσογλάνι που θα με πει σε μένα θεία. Ακού θεία, μα παίζουμε και μας τρόμαξες. Άι κάνε και τη δουλειά σου και ας είμαστε ήσυχους. Και απροπώ, σε αυτή την πίστα το σνάιπερ δεν είναι καλό. Πάρε μας machine gun και όταν ανέβεις στον επάνω όροφο ρίξε χειροβομβίδα στο απέναντι κτίριο. Κάστασή. Πατέρα, σήκω να πας στο δωμάτιό σου να κοιμηθείς. Πατέρα, σήκω. Δεν μπορείς να κοιμηθείς εδώ. Τρομάζεις τον κόσμο. Πατέρα! Μπαμπά! Μπαμπά! Παναγία μου! Τι έγινε, καλέ? Ο παπάς δεν κουνιέται. Πέθανε. Δεν ξέρω. Παπά! Παπά! Παναγία μου! Το ίδιο λέμε. Τι έγινε, καλέ? Γιατί φωνάζει? Ο παπάς πέθανε. Δες τώρα, παιδί μου. Πατέρα! Πατέρα! Ρε, πατέρα! Τι γίνεται, καλέ? Ο Φιλότας πέθανε. Τι? Παππού! Παππού! Πέθανε! Παναγία μου! Παναφέρω το βαλιτσάκι με τις πρώτες βοήθειες! Τι κάνουμε τώρα? Να πάρουμε το 166. Φέρ το τηλέφωνο, φέρ το τηλέφωνο. Μας παίρνουν τρελείς. Έλα εδώ εσάς το τηλέφωνο. Γιατί καλέ! Αύριο το μεσημέρι μπαίνει στη σύνταξή του στην τράπεζα. Αυτοί οι γραφειοκράτες στο νοσοκομείο θα τον δηλώσουν νεκρό και θα χάσουμε τη σύνταξη. Και τι θα τον κάνουμε καλέ, θα βρωμήσει. Σκάστε ρε! Σκάστε! Για τον πατέρα μου μιλάτε επιτέλους! Χώρα είναι να τον βάλουμε μέσα στο ψυγείο μέχρι αύριο. Το σπίτι θα το πάρω εγώ. Ναι, καλά. Πάτε λίγο γη. Το σπίτι θα το πάρω εγώ που έχω και οικογένεια. Χα. Τι χα. Εσύ δεν το κάνεις στο σπίτι. Μαγκούφα θα μείνεις. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις εκεί, λέω. Τι κάνω? Του κάνω μαλάξεις, μπας και τον επαναφέρω. Και του βουτάς και το πορτοφόλι. Δηλαδή, άμα του δίνεις το φιλί της ζωής, θα του πες και τα χρυσά τα δόντια. Τι γίνεται εδώ? Τι κάνεις εσύ εκεί με το πορτοφόλι? Φέρ' το εδώ! Μπαμπά μου! Πάλι νομίζατε ότι ψόφισα. Το χάψατε το κόλπο. Κόλπο! Για να κόψω αντιδράσεις. Ποια από τις δυο σας πήρε το σπίτι αυτή τη φορά? Μα τι λες να βρε, μπαμπά! Μας προσβάλλεις, μπαμπά! Άντε πέρα που σας προσβάλλω! Νομίζεις δεν σ' άκουσα που είπες ότι θα πάρεις το σπίτι? Εγώ! Τι να το κάνεις εσύ το σπίτι? Εσύ μαγκούβα θα μείνεις. Α, εσύ χτύπια εδώ μέσα! Έφερα το γαλιτάκι με τις πρώτες βοήθειες. Θα το ανοίξω την τραχεία. Παππού! Μπού! Λοιπόν, ωραία. Θα κοιμηθώ αγκαλιά με το Γεράσιμο. Σιγά, παιδί μου, το λες σαν να είναι κάτι καλό. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί ποτέ, μαμά. Ναι, ναι, ναι. Καλά και η Σαντορινή αγαπάνε το ηφαίστειο, γιατί σου νοικιάζουν 500 ευρώ τη μέρα το δωμάτιο, αλλά με τους καστιμούρ θα τρέχουν στην ανάφη. Πώς θα την κλαίω? Κι εσένα είχα βασίσει όλες μου τις ελπίδες. Και τώρα που φεύγεις στο Στεφάνο την απανασίσεις με αυτό το χόμπι. Δεν μπορώ η καρδιά μου, δεν μπορώ. Η καρδιά μου δεν μπορώ. Thank you.
κύπελα. Όχι, Πελαγία, τι μπορεί να κάνει. Τι πατρίς, παιδάκι μου. Όχι, Πελαγία, η ζωή είναι υπέροχη, Πελαγία. Ό,τι και να σου συμβαίνει, όποια δυσκολία και να αντιμετωπίσεις, θα τη βρούμε τη λύση. Μη βάζεις τέλος έτσι άδοξο. Μα τι λες, Χρυσέ μου, τι νομίζεις πως έκανα. Δηλαδή, έτσι όπως ήσουν με το κεφάλι μας στο φούρνο και τέτοια οικογένεια που είστε, υπέθεσα πως... Προσπαθούσα να φτιάξω κεκάκια για να αποδείξω στη Λαμπρινή πως είμαι ικανή να κρατήσω σπίτι. Ορίστε. Τι να'θε. Κεκάκια. Και πως είναι έτσι τα δόλια, δεν θα έπρεπε να έχουν φουσκώσει. Έχεις δίκιο. Είμαι άχρηστη, δεν είμαι καλή γιατί... Όχι, όχι, να το, θα το φάω, Πολύ... ωραίο. Και η γέμιση με τη σοκολάτα είναι... Ποια γέμιση. Δεν είναι όλα γέμιση. Ναι. Σκουριά από το φούρνο θα είναι. Όπα, έχεις δίκιο. Μυρίζει και αρνία αυτό. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι είναι. Στο τέλος δικαιώνεται ο γονιός. Η αλήθεια είναι πως περισσότερο ταιριάζει σε μένα. Ε, εσένα δεν σε είχαμε βάλει στην κατάψυξη. Ποιος έβγαλε. Να, δεν σου απαντώ, έχω κόσμο. Όρισα, μπήκα μέσα και βρήκε άλλη. Στο είπε. Ήθελα να το μάθεις από μένα. Ξέρεις και εσύ πως τα φτιάξε με την αφεντική να του. Με ποια. Του καθήκη. Πρώτα μου σώσει τη ζωή και ύστερα πάει και βγάζει τα μάτια του με την εφοριακιά. Καλά βρεθιά. Εσύ γιατί κάνεις έτσι. Πάσε με. Αφήστε με όλοι σας. Όλοι τους ίδιοι είναι. Μην τους δώσεις λίγο θάρρος. Αμέσως να το πάρουν πίσω. Δηλαδή είναι σίγουρη απόλυση. Μη μασάς λέμε. Δύο τηλέφωνα θα κάνω εκεί πέρα, το ακτοποιήσουν οι δικηγόροι μου. Εδώ είσαι εσύ. Τι κάνετε. Σκατά είμαστε. Η Χριστίνα ήρθε. Τολμάς και ρωτάς για τη Χριστίνα. Σύχαμα. Τώρα τι με χτυπάτε, τι έκανα. Τι έκανε λέει ο αλήτης. Που δεν πρόλαβε βρε να σε σουτάρει το κοριτσάκι μας και αμέσως να κουτουπώνει στην αφεντική να σου. Τώρα μπορείτε να σταμάτησα με χτυπώτε και δεν κουτούπωσα καμία αφεντική να μου. Έχει δίκιο το παιδί αγάπη μου. Κάποιες φορολογικές κινήσεις έκανε. Εμένα βοηθούσε μια δουλίτσα. Και βασικά το έκανε για τη Χριστίνα μας. Την πάτησες όμως κύριε. Την πάτησες. Η κόρη μου σε παράτησε για πάντα. Σοβαρά μιλάτε. Ναι, σοβαρά μιλάω. Τώρα γιατί με χτυπάτε πάλι. Γιατί μου γυρίσεις τάντερα. Και στην τελική γιατί έτσι γουστάρω ρε. 36 χρόνια έφτασα. Να μην κάνω μία φορά κι εγώ αυτό που θέλω. Στο διάλο βραδιάτικα. Άργησε. Παναγία μου. Εγώ πάντως σε συγχωρώ πεις με την αφεντική να σου. Φύγαμε. Παναγία! Τι κάνεις παιδί! Τι πράγμα! Μου ζήτησα να κοιμηθούν μαζί στη σοφίτα. Και έπρεπε να πεις ναι, να έχουμε αυτό το ξόφαλτσο να κοιμάται μέσα στο σπίτι μας. Στο σπίτι μου. Πατέρα, το σκασμό μη σε ρίξω για κάμψεις. Και μάλιστα να κοιμάται αγκαλιά με την κόρη μας και να μου την μαγαρίζει Αστεφάνο. Τι! Ο σκατόβλαχος! Έχει δίκιο. Κι εγώ δεν το ανέχομαι. Αν είναι να μαγαριστεί κάποιος εδώ μέσα, θα πρέπει να είμαι εγώ. Εσύ να πάει να βάλεις το κεφάλι σου μέσα στη συρτάρι και να το κλείσεις με φόρα. Πειράζει που με θέλει. Ποιος σε θέλει, μωρέ άρρωστη, ποιος σε θέλει. Με κοιτάς που δεν τα λέμε. Και εσύ να πας αμέσως τώρα επάνω στη σοφίτα και να το πετάξεις έξω. Πού να το πετάξεις τον άνθρωπο. Ξέρω εγώ όπου να είναι, ρίξ' το στα σκουπίδια των διπλανών. Αυτοί πας αφήνουν το σκυλί τους και μου χέσει τις γλαδιόλες. Μα δεν μπορώ να το πετάξω. Η κούρμα τον αγαπάει. Να την πετάξω με έξω κι αυτή. Πατέρα, πέσε και παίρνε. Και αν δεν μπορείς να το κάνεις εσύ, θα πάω εγώ και θα στον πετάξω εγώ στα σκουπίδια. Σταμάτα ρε αγάπη μου. Δεν γίνεται και κανένας πόλεμος να πάει στα σύνορα να σκοτωθεί να τελειώνουμε. Σύνελθε. Ορίστε, τώρα αν ζούσαμε στην Αμερική, όλο και σε κάποια τριτοκοσμική θα το στέλνω να ψοφήσει. Εδώ θέλουμε πολιτισμό. Να πάμε με το κλαδί της ελιάς στο χέρι. Ενωμένη Ευρώπη σου λέει και Κάρλα Μπρούνι. Να! Μα τι έχεις πάθει βραδιάτικα. Τι πήρες ρε παιδί μου έκσταση. Δεν μπορεί να ηρεμήσεις. Όχι, δεν μπορώ. Θέλεις ένα από τα χάπια μου. Πάρε ένα από τα χάπια της. Εγώ για να ηρεμήσω τώρα θέλω 18 εδωφλέβιες. Από αυτές που κάνουν στους ελέφαντες. Έχεις.
Καλημέρα. Παναγία! Όχι, γόρι μου, εγώ είμαι. Συνέχισε τον ύπνο σου, δεν θα σε ενοχλήσω. Ήρθα μόνο για να πάρω το κουτάκι με τα ραπτικά. Κάθε 16 χρόνια ράβω λίγο τα σόβρακα του Φιλότα και μετά του λέμε ότι του πήραμε καινούρια. Συγγνώμη, μου έπεσε. Ω, κυρία Λαμπρινή μου. Σκάσε, σκάσε, αγάπη μου. Δεν θέλω να καταλάβει η κόρη μου ότι είμαι εδώ. Θα μου λέει μετά ότι ανακατεύομαι και όταν μου το λέει αυτό ανακατεύομαι. Ακούσε εκεί, να μου θέλουν να μου ανακαινήσουν και τη Σοφίτα. Την κοιτάει τα χάλια του. Πω, χάλια έγινα.